της ΕΚΑ, τον κύριο Θωμά Θωμά. Κύριε Θωμά μου, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, καλημέρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με κάτι που διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Δεν ξέρω αν μου το επιτρέπετε. Όντως, έχετε κι εσείς μάθει εάν μία παρτίδα που ήρθε από αυτές τις 20.000 ζωοτροφές, καλαμπόκι ουσιαστικά, μας ήρθε μία αφλατοξίνες? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμη. Mm-hmm. Θα το ψάξω όμως και ναι. Αν είναι... Λοιπόν, γιατί είναι, ξέρετε, είναι αλήθεια ότι επειδή περιμέναμε αυτές τις 36.000 τόνους και πώς τις περιμέναμε, έχουν έρθει πρώτες 20, γιατί θα έρχονται σαν έτσι κι αλλιώς ξεχωριστά. Αν έχουν και 20.000 τόνοι αφλατοξίνες, έχουμε πρόβλημα. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, αν ισχύουν αυτού το δημοσίευμα. Και το θέμα είναι να μην δοθούν στους κτηνοτρόφους. Μπορείτε να με βοηθήσετε πάνω σε κάτι που δεν είμαι και πάρα πολύ καλή. Λέει το δημοσίευμα ότι θα φυλαχθούν, θα αποθηκευθούν, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από το Τμήμα Γεωργίας και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Σε περίπτωση όμως που δώσουν τις ζωοτροφές αυτές στους κτηνοτρόφους, θα πρέπει να τους πούν ότι υπάρχει ένα ποσοστό αφλατοξινών περισσότερο από το επιτρεπτό. Ο κτηνοτρόφος τι μπορεί να κάνει με ένα προϊόν το οποίο είναι με αφλατοξίνες? Θα το δώσει στα ζώα? Εντάξει, δεν είμαι ειδικός επί του θέματος. Εντάξει, έχετε δίκιο. Απλώς ήθελα να δω αν γνωρίζετε κάτι. Για αυτό το θέμα, αλλά φαντάζομαι για να δοθεί... θα μπορεί να δοθεί και στα ζώα μετά. Αν δεν μπορεί να δοθεί στα ζώα, τότε γιατί να δοθεί στους κτηνοτρόφους? Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί στους κτηνοτρόφους, γιατί είναι δώρο-άδωρο ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Οπότε, αλλά αν και δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, το ξαναλέω. Ναι, όχι, θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν, πάμε στο. Έχετε στείλει υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας οικονομική στήριξη για τους αγρότες, κύριε Θωμά? Έχουμε αποστείλει υπόμνημα τις προηγούμενες μέρες στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιμένουμε να γυρίσει από το ταξίδι του πίσω για να μας ορίσει και συνάντηση ώστε να δούμε τα θέματα, γιατί τα είχα αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή που με καλέσατε. Πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι αγρότες μας δεν είναι στο χείλος του γκρεμού, είναι στον γκρεμό. Τα λάθη τα διαπιστώσαμε, τα λάθη τα είπαμε. Το να τα λέμε καθημερινά δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι τώρα να πάρουμε μέτρα για να απαμπληθούν τα προβλήματα αυτά και να έχουμε και αύριο πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Είναι χιλιοϊπωμένο και χιλιοαναλυμένο γιατί πρέπει να υπάρχει δυνατός πρωτογενής τομέας, όχι μόνο στην Κύπρο, σε κάθε κράτος. Και ένα άλλο θέμα, το οποίο... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχουμε κωδικοποιήσει ουσιαστικά 15 σημεία, mm-hmm. 15 μέτρα ουσιαστικά, που θεωρούμε ότι θα απαμπλύνουν το πρόβλημα. Δεν θα λύσουν, θα απαμπλύνουν το τουλάχιστον, πρόβλημα. Τουλάχιστον, κύριε Θωμά. Λοιπόν, επίσης, προχθές στην Βουλή αναφέρθηκε και το χαλούμι πάλι.